Καλώς ήρθατε. Θα κάνουμε αφράτο πατατοτυρόψωμο στο τηγάνι. Αναμειγνύουμε 110 ml κρύο γάλα με 20 γραμμάρια λιωμένο βούτυρο, περίπου το μισό αλεύρι για όλες τις χρήσεις και λίγο αλάτι. Ενσωματώνουμε το υπόλοιπο αλεύρι μέχρι που να γίνει ζύμη. Τη σκεπάζουμε με μεμβράνη και την αφήνουμε για τουλάχιστον μία ώρα στο ψυγείο. Βράζουμε μία πατάτα και την πατάμε να γίνει πουρές. Ανοίγουμε την ζύμη σε φύλλο. Απλώνουμε 100 γραμμάρια τριμμένο κίτρινο τυρί. Στον κρύο πουρέ βάζουμε 2 κουταλιές μαγιονέζα και ανακατεύουμε. Προαιρετικά μπορείτε να βάλετε και μυρωδικά της αρισκίας σας. Τον βάζουμε πάνω από το κίτρινο τυρί. Και πασπαλίζουμε με το υπόλοιπο κίτρινο τυρί. Κλείνουμε τη ζύμη μας καλά όπως σας δείχνουμε. Για να βλέπετε όλες τις νέες μας συνταγές, κάντε εγγραφή, πατήστε το καμπανάκι και επιλέξτε να λαμβάνετε όλες τις ειδοποιήσεις. Την πατάμε ελαφρώς με έναν πλάστη. Σε ζεστό τηγάνι που το έχουμε σε χαμηλή θερμοκρασία, λιώνουμε ελάχιστο βούτυρο. Τοποθετούμε το ψωμί και αφήνουμε μέχρι να ροδίσει. Αλείφουμε με λίγο λιωμένο βούτυρο. Και όταν πάρει χρώμα από τη μία πλευρά, το γυρίζουμε από την άλλη. Όταν ροδίσει, βγάζουμε και σερβίρουμε. Περισσότερες πληροφορίες για τη συνταγή θα βρείτε στο link στην περιγραφή. Αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε like και αφήστε το σχόλιο σας. Καλή επιτυχία!